Καλησπέρισουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη, κύριε Γιουτίκα. Χριστός Ανέστη και Θεματόπουλε, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Γιουτίκα, βγήκαμε από μια πασχαλινή περίοδο, δηλαδή ακόμα είμαστε τώρα στην εβδομάδα της διακίνησή μου. Μια πασχαλινή περίοδο διαφορετική από όλες τις άλλες. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι ο κόσμος επειδή ψώνισε, αυτά για το πασχαλινό τραπέζι λιγότερα, διαφορετικά αν θέλετε, ότι δεν αντιμετωπίστηκαν κάποια, δεν καταγράφηκαν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, ας πούμε, στην αγορά, όπως να έχουμε κάποια φαινόμενα που αντιμετωπίζαμε άλλες χρονιές. Τα ξανά είναι και που ήταν πραγματικά ένα διαφορετικό Πάσχα, ήταν μια διαφορετική περίοδο σχέση με άλλες χρονιές. Η αλήθεια είναι ότι προβληματιστήκαμε και σαν περιφέρεια για την περίοδο αυτή, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια περίοδο στην οποία όλοι οι καταναλωτές είναι στις αγορές προκειμένου να ψωνίσουν. Έτσι λοιπόν, μας προβλημάτισε πάρα πολύ το θέμα των ελέγχων, γιατί έχουμε μια συνεργασία εδώ και 7 χρόνια με τον ΕΦΕ, το δοχείο του κράτους, κατά πόσο θα μπορέσουμε να βγούμε και με τι όρους και με τι κριτήρια στην αγορά για να ελέγξουμε. Και αφού το συζητήσαμε αρκετά πριν βγούμε στην αγορά, αποφάσισαμε τελικά ότι πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι κανονικά και απρόσκοπτα. Εξοπλίσαμε το προσωπικό μας με τα κατάλληλα μέσα προστασίας, με γάντια και μάσκες. Και υπογράψαμε ξανά το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο πήγε εξαιρετικά και περιμένουμε το επόμενο διάστημα και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως ζούμε σε μια κατάσταση με τον κορονοϊό, η οποία είναι και αυτή πρωτόγνωρη. Και βεβαίως υπάρχουν τα γνωστά οι απαγορεύσεις μετακίνησης και το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων με απόφαση της κυβερνήσεως. Απ' την άλλη υπάρχουν όμως και τα σούπερ μάρκετ και άλλα μαγαζιά που λειτουργούν. Εκεί τώρα τι γίνεται, η περιφέρεια έχει τη δικαιοδοσία να κάνει ελέγχους για να δει άμα υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας, να δει άμα όλα βαίνουν καλώς, ή υπάρχει ο ρόλος της, είναι όλα του Υπουργείου Ανάπτυξης? Βεβαίως, συμμετέχουμε και εμείς στο όργανο το ΣΥΚΙΑΠ, ένα μεικτό κλιμάκιο, το οποίο έχει κεφαλή του στο Υπουργείο, συμμετέχουμε και εμείς και ενεργούμε και εμείς σε ελέγχους και δίνουμε όλα τα στοιχεία στο Υπουργείο. Πριν 2 εβδομάδες είχαμε αναλάβει να ελέγξουμε φαρμακαποθήκες όσον αφορά να δούμε τις τιμές για τα είδη ατομικής προστασίας και φυσικά ακόμα και το διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας και μεγάλης εβδομάδας ελέγχαμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και στα φαρμακεία των ειδών αυτών για να δούμε τυχόν φαινόμενα εσωκέρδειας. Παράλληλα, την προσχαλή περίοδο, κάναμε και δερματοληψίες τροφίμων και ποτών, ιδιαίτερα για προϊόντα τα οποία καταναλώνονται ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, όπως είναι αρτοσκευάσματα, ψουρέκια, παραδείγματος χάρη. Πήραμε δείγματα τα οποία στείλαμε στο Υπουργείο του Κράτους αρτοσκευασμάτων για να δούμε τα συντηρητικά. Πήραμε δείγματα από βαφές αυγών. Πήραμε δείγματα κρεάτων από τις κρεαταγορές και από συνοικιακά κρεοπολία. Κάναμε περισσότερο από 220 ελέγχους, ακόμη και στις λαϊκές αγορές, για να δούμε αν τηρούνται τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στην ΠΝΠ. Και τουλάχιστον όσον αφορά τα δείγματα τροφίμων και ποτών τα οποία πήραμε, περιμένουμε τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους το επόμενο μέσος διάστημα. Μάλιστα, θα λέγατε ότι είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που αντέδρασε η αγορά, οι άνθρωποι της αγοράς, δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία, στα μέτρα αυτά της κυβέρνησης? Ανταποκρίθηκε αρκετά καλά. Η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτές βγήκαν στην αγορά, τα καταστήματα τα οποία είναι ανοιχτά δουλέψανε. Υπήρχαν φυσικά κάποιες διαφοροποίησεις, παραδείγματος χάρη η κεντρική αγορά δεν κινήθηκε όπως τα προηγούμενα χρόνια λόγω της μη μετακίνησης. Δούλεψαν αρκετά καλά τα συνοικιακά κρεοπολία, διότι λειτουργήσαν πάρα πολύ και την παράδοση κατοίκων, το home delivery, και δούλεψαν αρκετά καλά. Οι λαϊκές αγορές κινήθηκαν κανονικά. Και φυσικά και πάλι όσοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε εβδομάδα δουλεύουν οι μισοί μόνο παραγωγοί και επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές. Είχαμε και κάποια περίεργα. Παραδείγματος χάρη, τις τελευταίες 2 μέρες είχαμε έλλειψη σε αρνιά και κατσίκια στην αγορά, γιατί δεν είχαμε και καθόλου εισαγωγές φέτος. Όπως παρατηρήθηκε και ένα φαινόμενο, τις τελευταίες ημέρες δεν είχαμε και πάρα πολλά αυγά στην αγορά, όπως με ενημέρωσαν οι επόπτες οι οποίοι κινήθηκαν στην αγορά και στις λαϊκές αγορές. Παρατηρήθηκε έλλειψη αυγών. Έλλειψη αυγών παρατηρήθηκε. Και φυσικά επειδή ρωτούσαμε, κάναμε ελέγχους και στα σφαγεία και πήραμε δείγματα και από τα σφαγεία πέρα από τα ακροπολία στην κεντρική Μακεδονία, είδαμε ότι πραγματικά υπήρχε έλλειψη
από αρνιά και κατσίκια τις τελευταίες ημέρες, και μάλιστα κάποιοι κτηνοτρόφοι που είχαν κρατήσει κάποιο απόθεμα πούλησαν σε αρκετά καλές τιμές τα τελευταία που είχαν στο χώρο τους. Μάλιστα. Τώρα, επειδή είστε και αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, θα ήθελα να σας ρωτήσω, είχαμε και την αφενός και την απόφαση του Περιφερειάρχη μαζί με τις αρμόδιες αρχές να κλείσουν το ΣΕΙΧΣΟΥ. Από την άλλη όμως έχουμε διάφορα θέματα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητάς σας, όπως είναι σε αγροτικές περιοχές, ότι χρειάζεται να γίνουν οι ψεκασμοί που κάθε χρόνο είναι απαραίτητοι. Αυτά συνεχίζουν, και θα ήθελα να μου πείτε και την άποψή σας για το κλείσιμο του ΣΕΙΧΣΟΥ, αλλά και τι γίνεται με τους ψεκασμούς. Αν λειτουργεί δηλαδή η περιφέρεια σε αυτό το θέμα. Για τους ψεκασμούς, για τα κουνούπια εννοείται. Ναι, για τα κουνούπια. Εννοείται πραγματοποιητικά. Ήδη από 6 Τετάρτου ξεκίνησαν οι ψεκασμοί στα αγροτοπικά στοιχεία, δηλαδή σε περιοχές παραποτάμιες και όπου έχει στάσιμα νερά. Αυτό το διάστημα, αυτό που καταπολεμούμε είναι η προνύμφη, προκειμένου να μην έχουμε μεγάλες ποσότητες κουνουπιών, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει σε αγροτικές περιοχές η εμφάνιση αυτών. Είμαι σε νόηση φυσικά και με το Υπουργείο για να δούμε αν θα χρειαστούν και αεροψεκασμοί για τα ενήλικα κουνούπια. Αυτό είναι σαν πάντα το ψεκάζουμε για τις προνύφες. Mm-hmm. Για να μην υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε φαινόμενα όπως με το έντομο που είχε το φλοιοφάγο, με το ΣΕΙΧΣΟΥ κτλ. Κάξανε, αυτή τη στιγμή ψεκάζουμε τα κουνούπια. Αυτό από εκεί πέρα το θέμα του ΣΕΙΧΣΟΥ, η απαγόρευση, όπως είπα, ήταν μια πρόταση και απόφαση του Περιφερειάρχη, που βέβαια συνομιλήθηκαν και με την πολιτική προστασία, ο Περιφερειάρχης και ο Ριτζικώστας και με τους αρμόδιους επιστήμονες. Ήταν μια απόφαση, θεωρώ, σωστή, διότι εκεί παρατηρήθηκαν φαινόμενα. Πάρα πολλοί πολίτες πηγαίναν φυσικά για να περπατήσουν, αλλά υπήρχε μεγάλος συγχρονισμός κόσμου. Γενικά οι αποφάσεις, ξέρετε, απαγόρευση μετακίνηση δεν είναι ευχάριστες αποφάσεις, mm-hmm. αλλά πραγματικά πρέπει να παίρνονται σε νόηση και με την κυβέρνηση και με τους αρμόδιους φορείς και με τους επιστήμονες, προκειμένου να προλάβουμε γεγονότα. Από εκεί πέρα το φαινόμενο αυτό που είπατε με το έντομο, το οποίο δημιούργησε αρκετά προβλήματα πέρυσι στο ΣΕΙΧΣΟΥ, δεν έχουν παρατηρήσει φέτος τέτοια φαινόμενα. Υπάρχει μια επιφυλακή. Υπεύθυνη φυσικά είναι το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και η αποκεντρωμένη διοίκηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπου μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς θετικά, το κάνουμε. Είστε ικανοποιημένος με το πώς αντέδρασαν οι Θεσσαλονικείς γενικότερα στην περίοδο αυτή του κορονοϊού? Δηλαδή, πιστεύετε ότι πειθάρχησαν στα μέτρα, θα πρέπει να είναι πιο πειθαρχημένοι? Ποια η άποψή σας? Μίσαν. Σε μια συντριπτική πλειοψηφία τους πειθάρχησαν Θεσσαλονικείς και φυσικά όλοι οι πολίτες της περιφέρειάς μας και της Ελλάδος, ξέρουμε ότι σε ένα πάρα πολύ συντριπτικό ποσοστό έχουν πειθαρχήσει με τα μέτρα, και αυτό φαίνεται φυσικά και από τα κρούσματα που είναι πλέον πάρα πολύ λίγα, αν δείτε και τις καθημερινές ανακοινώσεις. Mm-hmm. Αυτό που φυσικά τώρα μας απασχολεί πάρα πολύ και έχουμε και συναντήσεις και τη διασκέψη, είναι όπως καταλαβαίνετε η επόμενη μέρα. Ακριβώς. Η επόμενη μέρα, η οποία μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι θα μας πάει πίσω, αυτό είναι γεγονός, και τους εμπόρους και τους καταναλωτές απασχολεί πάρα πολύ, και τα επιμελητήρια και τους συλλόγους τους, είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία μαζί τους. Δεν σας κρύβω ότι υπερψεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και μια πρόταση που θα κάνουμε προς την ίδια κυβέρνηση, προκειμένου να ανακουφιστούν και να βρουν τρόπους, πραγματικά καταστήματα, αλλά και οι μεσαίες επιχειρήσεις να ξαναλειτουργήσουν, διότι πολύ φοβάμαι από αυτά που ακούω ότι κάποιες επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν την επόμενη μέρα. Και παρόλο που θα ανοίξουν κάποιες επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεστε και το ότι το κατανοητό κοινό δεν θα έχει την ευχέρεια ή την ψυχολογία, θα έλεγα, για να βγει στην αγορά. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι δύο πυλώνες στα οποία στηρίζεται η οικονομία δεν είναι άλλο τον τουρισμό και την κατανάλωση. Mm-hmm. Αν λοιπόν πάρουμε ότι ένας πυλώνας του τουρισμού μπορεί να μην έχει χαθεί η τουριστική περίοδος, αλλά συζητώντας με γνώστες της αγοράς, αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχει χαθεί ο Απρίλιος και πάμε για τον Μάιο, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μείωση στον τουρισμό, γιατί περιμένουμε και τους ξένους τουρίστες για να φέρουν συνάλλαγμα. Ναι, δηλαδή στη χώρα μας. Δηλαδή, κύριε, αν ο άλλος πυλώνας που είναι κατανάλωση δεν λειτουργήσει άμεσα, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Εσείς λοιπόν, κύριε Γιουτίκα, ως περιφέρεια και η δικιά σας η αντιπεριφέρεια ανάπτυξης, πώς επεξεργάζεται κάποιο σχέδιο που μπορεί να βοηθήσει δηλαδή στην επόμενη μέρα? Εμείς μόνο μπορούμε προτάσεις, οι οποίες συζητάμε με την επενδυτήρια και τους συλλόγους, να τα προωθήσουμε και να τα προτείνουμε στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Από εκεί πέρα το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει η κυβέρνηση, διότι τα λεφτά είναι κεντρική δίκηση, πρέπει να πέσουν, είναι θέμα της κεντρικής διοίκησης. Εμείς οφείλουμε όμως ό,τι προτάσεις ώστε ακούμε, να τις επεξεργαζόμαστε και να συζητάμε με το Υπουργείο
κάτι το οποίο το κάνουμε. Από την άλλη, σε θέματα υγειονομικής υποστήριξης, ήμασταν τις λίγες περιφέρειες οι οποίες πήραμε πάρα πολλά μέτρα στήριξης και των ευπαθών ομάδων, αλλά και των νοσοκομειακών δομών, και δώσαμε πάρα πολλά ήδη αντισηπτικά, γάντια, μάσκες, και σε συνεργασία και με τον Ιατρικό Σύλλογο και στους ιδιώτες γιατρούς, αλλά και στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Και αυτή η προσπάθεια, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Ερυθρεάρχη μας, συνεχίζεται, και σήμερα υπογράφηκε μια πρόσκληση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στην τρίτη και τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, οι οποίοι θα είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι να μας προτείνουν δράσεις προκειμένου να προμηθευτούν με ιατροφαρμακευτικά και με τεχνολογίες για τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, όλες τις περιφέρειες και τη Μακεδονία, ύψους, επαναλαμβάνω, 40 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, οι ανάγκες δεν είναι μόνο σε γάντια και αντισηπτικά που είναι τα αναγκαία για τώρα. Πρέπει να εξοπλιστούν με μηχανήματα και με αναλώσιμα όλες αυτές οι δομές υγείας. Γι' αυτό και υπογράφηκε το περιφερειάρχη μας σήμερα αυτή η πρόσκληση. Μάλιστα, και αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό. Κύριε Γιουτίκα, να σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.